οργισμένοι και αποφασισμένοι να σταματήσουν την προβολή της ταινίας Κώδικας Νταβίντσι, δηλώνουν οι παλαιοημερολογήτες χριστιανοί που συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στο Σύνταγμα. Το λοιπόν, αυτό το πράγμα τελευταία δεν θα πάει άλλο. Το Χριστό με να το κάνει και γαμπρό με τη Μαγδαληνή. Λοιπόν, είμαι το καλό που πάμε. Θα την κατεβάσουνε ή θα γίνει του διάολου μάνα. Τι σκοπό έχουμε να κάνουμε, να επιδώσουμε γράπτη διαμαρτυρία στους υπευθύνους. Διαμαρτυρόμενοι ότι τα πρόσωπα τα οποία εμείς τιμούμε ως θεών αληθινών και τους Αγίους και τους Αποστόλους υβρίζονται και αυτό το θεωρούμε ότι είναι εντελώς αδιανόητο, παράνομο, εξωφρενικό. Αν συνέβαινε στην οποιαδήποτε άλλη χώρα σήμερα θα είχαμε τρομακτικά γεγονότα και επεισόδια. Έτσι είναι ντροπή και έσχεστος να κάθονται και να επιτρέψουν να βάλουν αυτό το έργο. Είναι ντροπή και λυπούμεθα πολύ. Γι' αυτό κανένας δεν πρέπει να πάει και όλοι μαζί να ξεσηκωθεί ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί για να σταματήσει αυτό το κακό. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά της Ορθοδοξίας με αυτή την ταινία φαινόμενο, την Νταβίντσι. Είναι η πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, είναι η πρώτη φορά κατά μέτωπον επίθεση εναντίον του προσώπου του Χριστού. Ναι, ακριβώς θέλει στη συνείδηση του λαού να υποβαθμίσει το πρόσωπο του αναμάρτητου του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Συγγνώμη, ήρθαμε εδώ πέρα να διαμαρτυρηθούμε σαν χριστιανοί Ορθόδοξοι που είμαστε για τη βρωμοτενία που ανεβάζουν απάνω και δεν σκέφτονται τον ελληνικό λαό. Οι διαμαρτυρόμενοι παλαιοημερολογήτες όχι μόνο καταδικάζουν την ταινία και τους δημιουργούς της, αλλά καταδικάζουν με τα χειρότερα λόγια και εκείνους που θα σπεύσουν να δουν την ταινία. Επίσης πιστεύουν ακράδαντα πως τη λύση θα τη δώσει ο ίδιος ο Θεός. Όχι, δεν επιτρέπεται στο χριστιανό. Δεν επιτρέπεται, είναι ντροπή και είναι αθεϊσμός. Εμείς πιστεύουμε μόνο την Αγία Τριάδα και αυτή την Αγία Τριάδα δεν την πιστεύουνε. Δεν θα στην Ελλάδα θα γίνει αυτό που θέλει ο Κύριος. Εδώ βασιλεύει η Ορθοδοξία, βασιλεύει το Λιβάνι, βασιλεύει το Πετραχίλι και το Καλυμπάφκι. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Πείτε μου λίγο, πείτε γιατί μου. Γιατί δεν εβάναν το Μωάμεθ στη θέση του Χριστού. Αν τολμούσαν να το βάλουν, θα αντιδράσουμε όπως αντιδράσανε οι μουσουλμάνοι στην Ολλανδία με τη φωτογραφία του Μωάμεθ. Έτσι θα αντιδράσουμε. Λίγο πριν ξεκινήσει η πορεία, οι διαδηλωτές κλήθηκαν από τους διοργανωτές της διαμαρτυρίας να υπογράψουν δίνοντας τα πλήρη στοιχεία τους ομολογία πίστης, την οποία και κατέθεσαν αργότερα μαζί με τα ψηφίσματα στη Βουλή. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν. Πού υπογράφουνε? Στη συνέχεια, ψέλνοντας ύμνους, προχώρησαν προς τη Βουλή. Ευλογημένη τι εν γυναίξη ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Εκεί τους σταμάτησαν οι άνδρες των ΜΑΤ, επιτρέποντας μόνο σε μια πενταμελή επιτροπή να περάσει και να επιδώσει τα ψηφίσματα στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Αυτή ήταν, κύριε Μουστάκη, επιτρέψτε μου. Αυτή ήταν η εικόνα, φίλοι τηλεθεατές, σήμερα στο κέντρο της Αθήνας από διαμαρτυρόμενους από το Πάτριο Ημερολόγιο, εάν δεν κάνω λάθος, στην πλειονότητά τους. Στην κλειστή μας παρέα, να ευχηθώ ένα καλό βράδυ στον κύριο Γιώργο Μουστάκη, τον καθηγητή θεολογίας, μιας και πήρατε τον λόγο, δεν γνωρίζατε ότι είμαστε στον αέρα, στον πατέρα Κωνσταντίνο Κίστα, είστε δόκιμος μοναχός και μέλος του Συλλόγου Πύρινη Ρομφαία. Δεν είμαι μέλος του Συλλόγου, απλά συνεργάζομαι και γνωρίζω τους ανθρώπους. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και Χριστός Ανέστη. Αλήθως, να είστε καλά. Λοιπόν, τον κύριο Ανδρέα Θεοφίλου, είστε διευθυντής ερευνών στο Δημόκρητο. Καλό βράδυ, εύχομαι. Και τον κύριο Ιωάννη Λαζάκη, είστε την πρόεδρο του Συλλόγου Πύρινη Ροφαία, κύριε Λαζάκη. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, σήμερα, κύριε Μουστάκη, είδαμε πολίτες πιστούς να διαμαρτύρονται στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μια εικόνα ευχάριστη για σας ή δυσάρεστη? Θα ευχόμουν να είναι περισσότεροι, βέβαια, οι άνθρωποι, έτσι. Αλλά το θέμα δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Κοιτάξτε, δεν είναι πολύ εύκολο το θέμα ότι κυκλοφόρησε ένα βιβλίο και τι θέμεθα εναντίον του βιβλίου. Δεν είναι. Εάν δείτε τι προπαγάνδα γίνεται για τη διάδοση αυτού του βιβλίου και τι χρήμα ξοδεύεται και τι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται και τι Hollywood εμπλέκονται, θα φρίξουμε. Αυτό πιστέψατε με ειλικρινά, κάνω εξομολόγηση. Και επιτρέψτε μου, κύριε, να καλέσουμε και τους φίλους τηλεθεατές να συμμετάσχουν σε αυτή την κουβέντα. Σίγουρα. Τα μικρόφωνα μας ανοιχτά. De profundis εξομολογούμε στους καλούς φίλους ότι αυτό με ανησυχεί. Αυτή η οργάνωση γύρω από μια κατάσταση
που ξαφνικά από το πουθενά ξεκινάει, βγαίνει το βιβλίο κτλ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ξεκάθαρα είναι ο παγκόσμιος σιωνισμός πίσω από αυτή την ιστορία. Θέλουν να περάσουμε σε μια νεοεποχήτικη κατάσταση όπου τα πάντα θα διαλυθούν, ιδεολογίες, πολιτικές, θρησκείες, λαϊκά ήθη και έθιμα. Θα γίνουμε όλοι μια αληφή και θα περάσουν και τα σχέδια της παγκοσμιοποίησης. Και μια ταινία είναι ικανή. Άρα να το πολιτικό ποιό. Σκοπούς. Μια ταινία είναι ικανή, λέτε. Δεν είναι μια ταινία. Εάν θα δείτε που έχουν βάλει διαφημίσεις μέχρι τις καρέκλες μας από κάτω. Στα τρένα, στα πανεπιστήμια. Ποιος θα κινεί όλα αυτά. Άρα, κέρδος πίσω από αυτά. Και η βιομηχανία του θεάματος, κύριε Μουστάκη. Πολιτικοποιώ το θέμα. Το δεχόμαστε. Έχουν εξοδέψει εκατομμύρια δολάρια και επενδύουν στην ταινία τους. Πολιτικοποιώ το θέμα και βλέπω επίθεση προς παγκοσμιοποίηση και όλες οι θρησκείες να πέσουν κάτω για να έρθει ποιος. Υπάρξει Αμερικάνα. Κύριε Θεοφίλου, εσείς αισθάνεστε ότι δεχόμεθα μια επίθεση όπως την χαρακτήρισε ο κύριος Μουστάκης? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι το κυριότερο νόημα γι' αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά και έργα και βιβλία τα οποία αναφέρονται σε αυτά τα πράγματα. Οι αιρέσεις δεν έχουν λείψει ποτέ, αλλά με το να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα, νομίζω αποπροσανατολίζομαι τον κόσμο. Ακριβώς τώρα είναι η εποχή που οι Αμερικάνοι δείχνουν μια ιδιαίτερη επιθετικότητα, απειλούν εισβολή στην Περσία. Και στρέχουν τα βλέμματά μας, λέτε αλλού. Στρέχουν τα βλέμματά τους στη Βενεζουέλα κλπ. Κοιτάζουν να στρίψουν τα βλέμματα τους μακριά από τη διδασκαλία του Χριστού. Θεωρείτε ότι είναι υπερβολική. Και μας παρασύρουν και εμάς, μας παρασύρουν και εμάς αυτά. Το έχω πει πολλές φορές. Σέβομαι τη διδασκαλία του Χριστού και την ασπάζομαι, αλλά δεν δέχομαι να ασχολείται κανείς με να δίνει ιδιαίτερη σημασία κατά πόσον ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, είναι ξέρω εγώ αυτά όλα. Αυτά είναι δευτερευούσης σημασίας για μένα. Σημασία έχει η διδασκαλία του Χριστού, ο οποίος τέλος πάντων ήταν ένας οραματιστής που οραματιζόταν την απελευθέρωση των δούλων, υπερασπιζόταν τους φτωχούς, υπερασπιζόταν τους καταφρονημένους. Αυτά όλα τα ξεχνάμε τώρα και τρέχουμε στους δρόμους για να ασχολούμαστε γιατί αν ο Χριστός παντρεύτηκε τη Μαρία τη Μαγδαληνή, για το αν είχε φιλενάδα τη μία ή την άλλη. Αυτά είναι άσχετα νομίζω. Είναι εντελώς άσχετα. Δηλαδή αφήνουμε την ουσία και ασχολούμαστε με τα κοτσομπολιά τα γύρω από τον Χριστό. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε σε αυτά τα πράγματα δηλαδή. Στα κοτσομπολιά γύρω από τον Χριστό. Δεν είναι θέμα κουτσομπολιών, συγχωρέστε με. Δεν είναι καθόλου. Τι έκανε ο Χριστός τώρα? Φυσικά, διότι ο Χριστός είναι πρώτα απ' όλα ιστορικό πρόσωπο και όλες αυτές οι θεωρίες περί μυθιστορήματος δεν στέκουν. Μυθιστόρηματος όταν αναφέρεσαι σε καθαρά φανταστικά πρόσωπα και το περιεχόμενο του βιβλίου έχει να κάνει με έναν πολλές φορές θα έλεγα ίσως και αφηρημένο κόσμο ιδεών και έννοιων. Εδώ δεν μιλάμε για αφηρημένες καταστάσεις και έννοιες, μιλάμε για συγκεκριμένα ιστορικά πρόσωπα. Η μαθήτρια του κυρίου Μονής Χριστού, η Αγία Μαρία Μαγδαλίνη, είναι ιστορικό πρόσωπο. Ο κύριος Μονής Χριστός, ιστορικό πρόσωπο και αναφέρεται σε πάρα πολλές ιστορικές αναφορές, τόσο χριστιανών, όσο και ειδωλολατρών, που είναι και περισσότεροι ιστορικοί που τον αναφέρουν. Και όλα τα υπόλοιπα. Νοτάκητος, ο Σωτώνιος. Έτσι. Οι άνθρωποι δεν είναι χριστιανοί. Λοιπόν, δεν μιλάμε για μυθιστόρημα, μιλάμε για κατασυκοφάντες. Αν εγώ. Κύριε Χαρίτο, εγώ σήμερα. Ένα λεπτό. Χαρητάτος, ευχαριστώ. Συγγνώμη, δώστε μου μια αύξηση, σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Όχι, θέλω να πω το εξής. Αν εγώ βγω σήμερα. Σας επιτρέψουμε όμως να μιλήσει πρώτα ένας τηλεθεατής που είναι σε δύσκολη θέση λόγω της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Είναι ο κύριος Άγγελος Δημαρίδης. Καλό σας βράδυ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας στο αποκαλυπτικό δελτίο. Και είναι η δική σας άποψη. Καταρχήν σας ευχαριστώ που το θεωρείτε δικαίωμα, αλλά είναι και υποχρέωση. Σας ακούω. Διότι καταρχήν ζητάω συγγνώμη γιατί δεν γνωρίζω τα ονόματα όλων εκεί. Θα σας βοηθήσω εγώ, δεν έχει σημασία. Προχωρήστε παρακαλώ. Ωραία. Εκείνο που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων, από την ιστορική πραγματικότητα αυτής της χώρας, να την αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή κατάματα. Και η ιστορική πραγματικότητα αυτής της χώρας λέει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ότι στη χώρα των φιλοσόφων, στη χώρα του μεγάλου παππού, στη χώρα του Σοκράτη, δεν μπορούμε να καταδικάζουμε βιβλία. Στη χώρα του Πυθαγόρα δεν μπορούμε να καίμε ή να σκίζουμε βιβλία. Λοιπόν, στη χώρα όλων αυτών των φιλοσόφων έχουμε υποχρέωση να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πρώτον κατάματα και δεύτερον με κάποια ευθύνη, επιλέγοντας
διατηρώντας το δικαίωμα να επιλέξουμε ποιο βιβλίο θα διαβάσουμε και τι θα κρατήσουμε από αυτό. Έτσι δεν είναι? Θεωρείτε, λοιπόν, κύριε Δημαρίδη, απαράδεκτη αυτή την εικόνα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με λίγα λόγια? Την θεωρώ όχι απλά τριτοκοσμική, την θεωρώ πολύ χειρότερη. Επιτρέψτε μου, κύριε Λαζάκη. Πολύ χειρότερη. Εγώ Η πρόγονή μας, σήμερα δεν έχουμε δικαίωμα να καίμε βιβλία. Ποιος έκαψε βιβλία? Κανείς δεν έκαψε βιβλία. Αντιδράσαμε στη μεγαλύτερη βλαστημία στον κύριο Μονσουμιστό. Δεν μπορούν να μας μιλάνε. Όταν μέσα στα κοιτάπια τους, μας λένε, παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα θα αναφέρω. Ότι ο Ιούδας πρόδωσε τον Θεό τους για 30 αργύρια. Και αφού μετάνιωσε, τα επέστρεψε και απελθόν απήγξατο. Και σε διπλανές σελίδες, στο ίδιο βιβλίο, να μας λένε στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων ότι ο Ιούδας με τα χρήματα αυτά πήγε και αγόρασε οικόπεδο. Σε αυτή την περίπτωση κάποιος κοροϊδεύει κάποιον. Πηγαίνετε στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων τώρα, των εσείς, Αποστόλων. Τώρα εσείς, κύριε Δημαρίδη, αντιστρέφετε. Ο Ιούδας, κύριε Δημαρίδη, σας παρακαλώ, επιτρέψτε. Κύριε Δημαρίδη, ναι. Εσείς τώρα με λίγα λόγια αντιστρέφετε τη λογική του μυθιστορήματος, χαρακτηρίζοντας την θρησκευτική παράδοση ένα μυθιστόρημα. Εγώ κατάλαβα λάθος. Και μάλιστα παιδικού επιτέλου. Εδώ πρέπει να πάρετε. Επιτρέψτε μου όμως, εδώ πρέπει να πάρετε μια απάντηση από τον κύριο Μουστάκη. Όσες απαντήσεις θέλουν. Κύριε Μουστάκη. Σε ποιο ερώτημα? Ο τηλεθεατής χαρακτήρισε την θρησκευτική μας παράδοση, τις θρησκευτικές αναφορές, μυθιστόρημα. Συγγνώμη, ο τηλεθεατής είναι. Σας πρόσεξα, κύριε Λαζάκη. Εγώ θα τον χαρακτηρίσω. 2.000 χρόνια. Και να είμαστε να κλείνουμε το στόμα μας. 2.000 χρόνια μέχρι σήμερα. Το όνομα Ιησούς δεν έχει ξεπεραστεί. Εμένα προσωπικά μου κάνει εντύπωση. Δεν έχει ξεπεραστεί από καθόλου. Αγαπητέ, κύριε, πάμε τρίτη χιλιετία. Πάμε τρίτη χιλιετία. Και Λουκά, το όνομα Ιησούς συλλαγίζει στην Οικουμένη. Κοιτάξτε, και η Αγία Γραφή, κάτι, η Αγία Γραφή, άκουσε, πολλά λες, είσαι τοποθετημένος, είσαι αρχαιοελληνιστής, είσαι ειδωλολάτρης. Λοιπόν, η Αγία Γραφή κυκλοφορεί, η Αγία Γραφή, δαιμόνιο σε έπιασε, δηλήριο σε έπιασε. Δηλήριο, σε έπιασε δηλήριο. Η Αγία Γραφή κυκλοφορεί σε 5.000 γλώσσες και διαλέκτους και σε 200 εκατομμύρια και 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι είμαστε χριστιανοί. 4 δισεκατομμύρια είμαστε χριστιανοί. Και τα μυθιστορήματα του Λουίς Λαμούρ ή οποιοδήποτε άλλου, ξέρω εγώ, συγγραφέα, κυκλοφορούν στις ίδιες γλώσσες. Τι σημαίνει αυτό? Το best-seller το δικό σας, το best-seller αυτό στο οποίο αναφέρεστε, λέει μέσα ότι αν της δεν μισείς τον πατέρα, τη μητέρα, την αδερφή, τον αδερφό αυτού, δεν μισείς κήρυγμα αγάπης, κύριε Μουστάκη. Κύριε Δημαρίδη, είμαστε χριστιανοί. Εσείς πώς είστε? Βοηθήστε με να κλείσω τη γραμμή. Κύριε Δημαρίδη, κύριε Μουστάκη, ποιοι είστε, κύριε Μουστάκη, εμείς είμαστε χριστιανοί, ποιοι είστε εσείς, κύριε Μουστάκη, δώστε μας παρακαλώ, κύριε Δημαρίδη, ποιοι είστε, κύριε Μουστάκη, παρακαλώ, έχουμε τη δυνατότητα να τη διακρίνουμε, κύριε Δημαρίδη, είμαστε Έλληνες, κύριε Μουστάκη, είναι σαφέστατη θέση, σας ευχαριστώ για να προχωρήσουμε, είναι ξεκάθαρη θέση, σας παρακαλώ, μην με διακόπτετε, ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ, κύριε Δημαρίδη. Ο κύριος Μπέλμπας, παρακαλώ. Κύριος Γιώργος Μπέλμπας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μπέλμπας, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα, ναι. Καλησπέρα σας. Συμφωνείτε με τον προαλέσαντα τηλεθεατή? Έχετε διαφορετική άποψη, κύριε Μπέλμπα? Θα σας πω την άποψή μου, κύριε δημοσιογράφε, και σας λέω κύριε δημοσιογράφε γιατί είστε κύριος καταρχάς. Σας ευχαριστώ. Και θέλω να σας ζητήσω ένα συγγνώμη, γιατί όταν σας πρωτοείδα σε μια εκπομπή για τους εξορκισμούς, είπα στη γυναίκα μου τι λύθη είναι αυτή η δημοσιογράφη, αλλά μετά είδα πώς τοποθετηθήκατε και ήταν όλες εκπομπή άψογη. Σας ζητώ. Ούτως ή άλλως, κύριε Πέρμα, θα δεχόμουν την άποψή σας, μην ανησυχείτε. Έχετε δικαίωμα να κρίνετε και εμάς τους δημοσιογράφους. Όχι, είστε από τους καλύτερους και να συνεχίσετε έτσι και μπράβο σας. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, για την ταινία τώρα. Εγώ είμαι κατά της ταινίας γιατί ξεκάθαρα αυτή η ταινία βρίζει τον Ιησού Χριστό, παιδιά. Όπως και να το κακά τα ψέματα, έτσι, κακά τα ψέματα, και αυτοί που μιλάνε κατά και τα λοιπά πιστεύω ότι μέσα τους έχουν ένα λιθαράκι
καλοσύνη, γιατί πιστεύω ότι βαφτιστήκαν χριστιανοί Ορθόδοξοι, άσχετα αν την πορεία αλλάξανε. Επίσης, να σε χαρώ τον κύριο Μουστάκη για τις θέσεις του, όλες που έχω παρακολουθήσει, γενικώς από όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα. Συγχαρητήρια, κύριε Μουστάκη. Να είστε καλά. Για αυτά που, για αυτά που, μόνο, κύριε Μουστάκη, θα σας παρακαλέσω να μην εξάπτεστε, γιατί είστε καλός λόγιος των θρησκευτικών θεμάτων. Και παράλληλα, θα ήθελα να πω εγώ μια άποψη διαφορετική. Παρακαλώ, όποιος φορέα θέλει ας τη στηρίξει. Και θα απευθυνθώ στον κύριο Μουστάκη να συμφωνεί μαζί μου. Συγκριτικός κύριε Μουστάκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκριτικός είμαστε μειονότητα. Συγκριτικός είμαστε μειονότητα ως χριστιανοί Ορθόδοξοι. Έτσι, συγκριτικός, όχι θρησκευτικός. Λοιπόν, γιατί δεν εφαρμόζουν οι κύριοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως τους νόμους για όλες τις μειονότητες? Κρατάω το ερώτημά σας και σας καληνυχτήσω και υπέλοιπα για να έρθουν και άλλοι τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μουστάκη, μια απάντηση στον τηλεθεατή. Κοιτάτε να δείτε, ο καθολικισμός είναι η μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη. Και την παρέμβασή του. Και ο καθολικισμός παραδοσιακά δεν την πάει την Ορθοδοξία, γι' αυτό μας έχουν περιθωριοποιήσει. Μάλιστα. Έτσι. Εδώ όμως θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λαζάκη. Σήμερα, κύριε Λαζάκη, ήσασταν ολιγάριθμοι, επιτρέψτε με. Γιατί το πάτριο ημερολόγιο ή πιστή από το πάτριο ημερολόγιο στους δρόμους και όχι οι υπόλοιποι? Υπάρχουν πιστοί δύο ταχυτήτων? Σε τι διαφωνείτε από την επίσημη εκκλησία? Και διαφωνούμε... γιατί από την επίσημη εκκλησία πιστείτε βρέθηκαν κοντά σας στους δρόμους? Όχι, βρέθηκαν ορισμένοι πιστοί και από την εκκλησία της Ελλάδος. Είμαστε και από το Πάτριο Ορτολόγιο και από το Νέο Ημερολόγιο. Αλλά η κίνηση αυτή, επειδή ήταν λίγο πιο προχωρημένη, ας το πούμε, από αυτό που έκανε η Εκκλησία της Ελλάδος, εμάς δεν μας ικανοποίησε μία αντίδραση ότι να, αυτές είναι οι διαφορές όπως αυτό που έβγαλε ο Χριστόδουλος. Και θέλαμε, θα πρέπει να είναι πιο δυναμική. Ναι, και λίγο πιο δυναμική. Να μην ξεφύγουμε και πούμε ότι πρέπει να σπάσουμε και όλα αυτά, γιατί είμαστε κατά της βίας, αλλά πρέπει να ήταν πιο ομολογιακή. Γιατί όταν εγώ κλειστώ μέσα στο κελί μου, όπως λένε τα πατερικά βιβλία, και τη στιγμή που υβρίζεται ο Ιησούς Χριστός, το μεγαλύτερο δόγμα της πίστεως, η Ανάσταση του Χριστού, γιατί ο κώδικας Νταβίντσι, υπάρχει μια μεγάλη πληροφορία που θα σας πω από μια μελέτη που έκανε ο Ελληνοαραβικός Σύνδεσμος. Μπορείτε να τους καλέσετε να σας τα πούνε οι ίδιοι καλύτερα. Αποδείχθηκε ότι το 1887-88 μια ομάδα μασόνων στη Γαλλία αποφάσισαν να βάλουν αυτό τον ομοφυλόφιλο τον Νταβίντσι, αυτό το γελίο υποκείμενο των μασόνων, να κάνει όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, να αρχίσει να ξεφτυλίζει τον Χριστό. Θα μου πείτε τώρα ότι μπορεί να υπάρχει και ένα δεδομένο αληθείας, π.χ. ότι βρήκανε στο Ρεν Λεσσατό όλα αυτά. Αλλά εγώ θα σας υπενθυμίσω. Κύριε Λαζάκη, οι ιστορικές αναφορές λίγο κουράζουν τους τηλεθεατές που αυτή τη στιγμή. Όχι, πρέπει όμως αυτά να τα αναφέρουν. Και θέλω να ακούσω μια σαφή. Εγώ σας είπα ότι εμείς το βασικότερο που. Δεν θέλω να σας αντικήσω. Βοηθήστε με. Εγώ σας είπα. Αυτοί ήταν οι ευαισθητοποιημένοι χριστιανοί. Μάλιστα. Που Δημήτρη Καψιώτη. Εγώ να πω το εξής. Αλίμονο στο χριστιανό, ο οποίος έχει γεννηθεί, έχει γίνει 40 χρονών, έχει περάσει από το κατηχητικό, έχει παρακολουθήσει όλη την ορθόδοξη πίστη, είναι χριστιανός ορθόδοξος και θα επηρεαστεί από την ταινία. Αυτός, κατ' εμέ, δεν έχει βαθιά την πίστη μέσα του. Από την άλλη, όμως, θέλω να πω ότι έχει δικαίωμα ο χριστιανός ορθόδοξος να αντιδράσει σε όλες αυτές τις προσπάθειες από όπου και αν εκπορεύονται για να πλήξουν τη θρησκεία μας. Γιατί δεν μπορεί ξαφνικά, εγώ θυμάμαι τι έκαναν οι Μωαμεθανοί όταν κάποιος τόλμησε να κάνει και γεωγραφία για τον Αλλάχ. Γκρέμισαν, έκαψαν, σκότωσαν. Περισσότερο για να φοβήσουν. Εδώ έχουμε να κάνουμε όμως και μια ταινία. Περισσότερο για να φοβήσουν όλους αυτούς που ενδεχομένως να χτυπούσαν τον μουσουλμανικό. Υπάρχουν όμως τηλεθεατές, Δημήτρη, που μιλούν απλά για μια ταινία. Ναι, εγώ απλά τη λέω. Για ένα έργο τέχνης για κάποιους. Θυμάμαι παραδείγματος χάρη τι έγινε με τους σατανικούς τοίχους. Όλο εκείνο το κυνηγητό, για να μην προκύψει όχι αυτό το θέμα, το επόμενο. Λέω λοιπόν και το ένα, λέω και το άλλο. Λέω ότι αλίμονο στο χριστιανό που θα φοβηθεί την ταινία, και αλίμονο σε όσους βλέπουν τέρατα και φιάλτες πίσω από αυτά τα πράγματα, αλίμονο όμως και σε εκείνους. Ο κύριος Μιχάλης Λαδάκης θα πάει να δει την ταινία στην πρεμιέρα. Καλό σας βράδυ, κύριε Λαδάκη. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Βεβαίως, με προσοχή. Θέλω να απευθύνω ένα πολύ καλό χαιρετισμό στον κύριο Μουστάκη, τον οποίο τον παρακολουθώ την αυτογραφία του από τη δεκαετία του 80 στην εφημερίδα Έθνος. Και νομίζω ότι όλοι εσείς και όλοι τα κανάλια νομίζω ότι υπερβάλλετε. Πείτε μου την άποψή σας. Ασφαλώς υπερβάλλετε. Είναι ένα δημοσιογραφικό αντικείμενο. Και να εκμεταλλευτείτε μια συγκεκριμένη ταινία για να κάνετε μια καλή τηλεθέαση. Κύριε Λαδάκη, υπάρχει σκοπός τηλεθέαση σίγουρα στα κανάλια. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό το σκοπό τηλεθέασης, όπως και εσείς αυτή τη στιγμή. Μα δεν κάνεις τηλεθέαση με κάτι που δεν αφορά τον κόσμο και την κοινωνία. Τηλεθέαση την κάνεις με ένα θέμα που τον αγγίζει. Δεν αισθάνομαι ότι μας προσβάλλετε. Δέχομαι την άποψή σας και σας παρακαλώ, συνεχίστε. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως, την προσοχή. Η παρουσία μου αυτή και μόνο είναι για να υποδηλώσει την έννοια αυτή της υπερβολής. Γιατί και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι υπερβάλλον.
Και γι' αυτό πήρα να δηλώσω την άποψή μου, να σας πω την αλήθεια. Θα πάτε να δείτε ταινία? Ναι, no, δεν είναι το θέμα αυτό. Όπως θα πήγαινα να δω και την ταινία του, ξέρω εγώ, η κυνηγή της Χαμένης και Βοτό με τον Χάρισον Φόρντ. Δεν έχει κάτι διαφορετικό. Πρέπει βέβαια να τρέξετε σε προηγούμενα βιβλία, όπως είναι το όνομα του Ρόδου και το Εκρεμές του Φουκώ. Το νομίζω το οποίο είναι καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά αριστουργήματα, το οποίο από εκεί πέρα προέρχονται όλες αυτές οι ιστορίες της υπερβολής. Κύριε Λαδάκη, μου επιτρέπετε μια ερώτηση, σας παρακαλώ, και θέλω να απαντήσετε ειλικρινά. Γιατί εγώ δεν έχουμε ξεκάθαρα την άποψή σας. Πιστεύετε ότι αν στη στιγμή έκανα μισή ώρα δελτίο ειδήσεων και θεματική εκπομπή αφιερωμένη στα εγκαταλελειμμένα παιδιά στα μαιευτήρια της Αθήνας, θα είχα πλειονότητα τηλεθεατών? Ασφαλώς όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χρήσεις ειλικρινής, όπως θέλαμε και εγώ απέναντί σας. Μα ασφαλώς όχι. Σας ευχαριστώ. Δεν το συζητάω. Είμαστε σε μια εποχή και σε μια κοινωνία της υπερβολής. Είμαστε σε μια κοινωνία η οποία προσπαθεί και σε μια τηλεόραση προσπαθεί να ξυπνήσει τα κατώτερα αισθήματα που υποβοσούν στο υποσυνείδητο. Τα καταγράφει η τηλεόραση. Κύριε Λαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκάθαρη απόψη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Άρη Σπίνο. Και μετά σας, κύριε Θεοφίλου. Εγώ ειλικρινά εκπλήσωμαι και οργίζομαι. Εγώ κρατώ μόνο ως θετικό από την κουβέντα που κάναμε, πέρα της δημοσιογραφικής παρατηρήσεως του Δημήτρη, την αρχή τοποθέτηση που έκανε ο κ. Καθηγητής και ο αγαπητός μου θεολόγος. Ότι πρέπει, εάν πρέπει, να δούμε μια γενικότερη θεώρηση, αν βάλετε η Ορθοδοξία ή όχι. Αυτές οι εικόνες είναι γραφικές, αγγίζουν κομμάτια γελιότητας και αλίμονο. Επιτρέψτε μου. Μου επιτρέπετε. Με συγχωρείτε. Και δίνουν. Ευτυχώς το υπερασπιστικό στοιχείο να λέμε ότι ευτυχώς ήταν μόνο 200. Αλίμονο εάν η αντίσταση της Ορθοδοξίας εκφράζεται έτσι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτή η συγκέντρωση, και εγώ χαίρομαι που είναι αυτή που παρεμβήθηκα. Για να συμπληρώσω τις αναφορές σου. Είχαμε χθες δηλώσεις από Μητροπολίτη που μίλαγε για Ρόπαλα μπροστά από τους κινηματογράφους. Καλά, δεν νομίζω ότι. Σπύρο, και την καλύτερη. Σπύρο, δεν υπάρχουν οι Μητροπολίτες που είναι καλύτεροι στην γραφικότητα από ό,τι είδαμε τώρα. Αλίμονο. Λέω το εξής, και είναι και πολύ χειρότεροι. Μην μιλήσουμε για Μητροπολίτες. Λέω, αυτή η συγκέντρωση, και θέλω να μιλήσω στο Μοναχό, είχε σκοπό να πείσει την πολιτεία στην απαγόρευση της ταινίας και της κυκλοφορίας του βιβλίου ή στο να εκφράσει τη διαμαρτυρία 150 ανθρώπων. Και τα δύο μαζί. Αυτό είναι φασισμός. Κάνετε λάθος. Δεν δίνετε το δικαίωμα. Επιτρέψτε μου. Χρησιμοποιούμε το δικαίωμα που μας δίνει ο νόμος. Επιτρέψτε μου. Εγώ λοιπόν θέλω να διαδηλώσω ότι δεν θέλω να είστε ιερωμένος. Μου το επιτρέπετε αυτό? Φυσικά. Ένα λεπτάκι. Άραγε, έχω δικαίωμα εγώ να πείσω την πολιτεία να μην είστε εσείς ιερωμένος? Φυσικά. Μπορείτε από οποιαδήποτε άλλη θέση. Πώς το έχω? Μα σας παρακαλώ, μην τρελαθούμε. Πώς το έχω το δικαίωμα? Δεν αναγνωρίζετε το δικαίωμα σε κάποιον να έχει μια διαφορετική άποψη? Δεν μου δίνετε εμένα το δικαίωμα να πάω να δω την ταινία, να κρίνω εφόσον ακούσω απόψεις, θεολογικές κατευθύνσεις, εάν αυτό με προσβάλλει ή δεν με προσβάλλει? Δεν μου δίνει το δικαίωμα να έχω μια άλλη άποψη? Να ξέρετε όμως ότι αυτή τη συμπεριφορά η κοινωνία δεν την αποδέχεται. Διότι αν την αποδεχότανε, σήμερα θα ήταν γεμάτη η πλατεία και δεν θα είχατε πάει με δύο λεωφορεία και δύο ταξί. Και το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, την Κυριακή, οι εκκλησίες θα ήταν άδεια. Αντίθετα, οι εκκλησίες είναι γεμάτες, η Ορθοδοξία αντιστέκεται με την καθημερινή παρουσία στους ναούς, αλλά αντιστέκεται και σε γραφικότητες. Εσείς θεωρείτε ότι η εικόνα που δώσετε σήμερα με την κυρία Λούκα, πώς λέγεται, και με πέντε παρομοίους. Κάνετε λάθος. Μα την είδαμε στα πλάνα. Δεν μπορούμε να τη διώξουμε εμείς. Μα την είδαμε στα πλάνα. Ότι αυτή η εικόνα. Δεν ήθελε να έρθει. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Συγγνώμη. Μα δεν ήθελε να έρθει όμως, διότι αυτά δεν είναι. Εγώ κρατώ αυτό που είπε ο κ. Μουστάκης. Σημασία έχει η ποιότητα αντίστασης και όχι η ποσότητα. Είναι ποιότητα αυτή. Εγώ θα δεχτώ το θεολογικό λόγο αντίστασης και αντίδρασης του κ. Μουστάκη, που είναι πολύ πιο καλύτερο, μια εκπομπή που τη βλέπει 1.000.000 Αθηναίοι. Πολύ καλύτερο από το να μαζευτεί μια εικόνα 100 γραφικών ανθρώπων, εξαιρούν την παρότες για να δώσουμε ένα αποτέλεσμα. Μοναχέ μου, απαντήστε παρακαλώ. Όσον αφορά αυτό που είπατε πιο πριν, θα μπορούσατε να κατεβείτε στον δρόμο και να διαδηλώσετε για το να μην είμαι εγώ μοναχός ή ιερωμένος ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά και μπορείτε. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι παρόμοιες καταστάσεις συνέβηκαν και στη χώρα μας. Όταν άλλαξε, και δεν θέλω να προκαλέσω τους διάφορους αρχαιολινιστές δωδεκαθέστες αυτή τη στιγμή με αυτό που θα πω. Όταν άλλαξαν τα θρησκευτικά δεδομένα στην Ελλάδα, αυτό δεν έγινε. Φύγαμε από το δωδεκάθεο, ήρθαμε στο χριστιανισμό. Δεν κατέβηκαν άνθρωποι στον δρόμο, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν. Και είπαν, δεν πιστεύουμε μέσα στο δωδεκάθεο. Και εσείς μπορείτε να κατεβείτε και να διαδηλώσετε. Θα σας διώξω και σε καμία περίπτωση. Να σας πω κάτι. Η εκτίμηση απέναντι στη συγκέντρωση κρίνεται και από την ποσότητα. Φυσικά, δεν αντιλέγω. Αν είσαστε 100.000, όλοι μας τα λέγαμε. Βέβαια.
Έχουμε δει και σχετικά συλλαλητήρια και δεν είδα αποτέλεσμα. Κύριε Θεοφίλου. Ναι, ναι, το γίνεται σημαντικό. Δεν θέλω να δικαιολογηθώ, αλλά υπήρξαν άτομα τα οποία μας τηλεφώνησαν και τη Θεσσαλονίκη και μας είπαν ότι θα παρελάσουν και θα καταθάσουν με πούλμα. Στήριξη, μπράβο, και δεν ήρθαν. Φταίμε εμείς γι' αυτό. Κύριε Θεοφίλου. Φταίμε εμείς γι' αυτό. Λοιπόν, εφόσον υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι φύγονται, είχαν το δικαίωμα να διαδηλώσουν. Αυτό το δέχομαι. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να φύγεται κανείς, γιατί είναι ύβρις το Χριστό. Αν ήταν. Όχι, δεν ολοκληρώσα. Γιατί είναι κακό ο Χριστός να είχε παντρευτεί ή να είχε μια φιλενάδα, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να δω τίποτα του κακού. Όχι, εντάξει, ούτε από τη διδασκαλία του Χριστού. Γιατί δηλαδή. Τι κακό ήταν αυτό. Προτιμώ ένα Χριστό που είχε παντρευτεί πανά Χριστό καταπιεσμένο. Είστε βλάστος, όμως δεν παίρνει τις προτιμήσεις δικές μας. Εμείς δεν έχουμε τις δικές. Γιατί ο Χριστός. Μισό λεπτό. Δεν τον φέρουμε εμείς τα μέτρα μας στον Χριστό. Πρέπει εμείς να πλησιάσουμε τα δικά του. Απλά εγώ θέλω να ρωτήσω μόνο τον κύριο γιατί μου έκανε εντύπωση. Θέλω να μου πείτε μόνο γιατί η οργάνωση λέγεται Πύρινη Ρομφαία. Όχι, δεν είναι μόνο η Πύρινη Ρομφαία. Θέλω να το διευκρινίσω. Ήταν και άλλες. Ωραία, πείτε μου για την Πύρινη Ρομφαία. Δεν κατάλαβα γιατί ακριβώς διαλέξατε αυτό το όνομα. Γιατί εμένα με ξενίζει. Γιατί σας ξενίζει. Γιατί τι είναι. Γιατί μας εκφράζει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Πώς είναι. Πώς είναι. Πώς είναι. Με ποια έννοια. Μας εκφράζει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που έχει την Πύρινη Ρομφαία. Ναι, με ποια έννοια. Γιατί σας εκφράζει. Γιατί οι περισσότεροι έχουμε σαν προστάτη τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Τι πρόβλημα βρίσκεται. Ούτε αιρετικό είναι. Ορθόδοξοι είμαστε. Το διατρανώνουμε. Και για να διευκρινίσω και στην ελευθερία. Έχει τιμωρητικό χαρακτήρα η Ρομφαία. Εσείς το βλέπετε έτσι να τιμωρείτε. Δεν ξέρω πώς γραφές όπως το αποκρίνει. Το θέμα είναι τώρα αυτό εννοώ. Είναι το ένα σκέλος. Απλά το θέμα θέλω είναι να δείξω με αυτόν τον τρόπο, Σπύρο μου, ότι υπάρχουν ορισμένοι συνάνθρωποι μας, στους χριστιανοί ορθόδοξοι. Αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια ακραία έκφραση. Θεωρούν ότι μπορούν να πάνε πιο πέρα από τα εσκαμμένα. Όχι, δεν είναι έτσι. Κάνετε ένα λάθος. Θα σας αποδείξω γιατί η Εκκλησία της Ελλάδος έκανε λάθος. Έχουμε σύνταγμα. Έκανε λάθος η Εκκλησία της Ελλάδος. Βεβαίως. Έκανε νομική δίωξη η Εκκλησία της Ελλάδος. Να το πείτε δημοσίως. Ποιος έκανε νομική δίωξη. Δεν ξέρω μόνο τι έγινε. Εγώ ξέρω ότι 90.000 εισιτήρια έχουν προπολιθεί. Δεν με αφήνετε να τελείωσω, σας παρακαλώ πολύ. Έκανε νομικές δίωξη η Εκκλησία της Ελλάδος. Έχουμε σύνταγμα. Το σύνταγμα λέει όποιος Έλληνας είναι και χριστιανός. Από το σύνταγμα της Τριζινίας. Τώρα θέλει η Εβραιομασονία να το αλλάξει. Να μας βάλει με τους Εβραιομασόνους. Έχετε διαβάσει ένα το λεπτό, μην με διακόπτετε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μα επιτρέψτε μου αυτά που λέτε. Μα με διακόπτετε. Μα δεν ισχύουν αυτά που λέτε. Μα δεν είναι αυτό που κάνετε. Ωραίο. Δεν σας εκφράζει δημοσιογράφο. Να τελειώσω, σας παρακαλώ, κύριε Σπίνο. Εγώ σας άφησα και μιλήσατε. Το άρθρο 14. Για να λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Το άρθρο 14 απαγορεύει όταν υβρίζεται η θρησκεία μας να υβρίζεται μέσα σε ένα ορθόδοξο κράτος. Και το άρθρο 199. Και το άρθρο 7. Είναι υποχρεωμένο ο καθένας ή έχει δικαίωμα να εκφράζεται και να διαδηλώνεται. Ο καθένας έχει δικαίωμα. Αυτό εσείς το απαγορεύετε. Δεν μου απαγορεύετε. Απλά μα είναι φασισμός. Δεν είναι φασισμός. Φασισμός είναι να έρθει ο Εβραίος να μου περάσει το μασονικό βιβλίο του Νταβίντσι. Που εσείς το υιοθετείτε. Ντρέπομαι που είσαστε Έλληνες. Σας παρακαλώ πολύ. Που λέτε ότι είσαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Η Εκκλησία έκανε το μισό σκέλος. Δεν την κατηγορώ εγώ την Εκκλησία. Είπα εγώ ότι η Εκκλησία της Ελλάδος με το νέο δεν ολοκλήρωσε. Ο κύριος Μουστάκης κατέφυγε. Εμείς καταφύγουμε σε ασφαλιστικά μέτρα. Στο Αγρίνιο τα καταφέραμε να την κόψουμε. Δεν ανέχομαι εγώ τον Εβραίο στην πατρίδα. Έχει 2.000 χριστιανούς ορθόδοξους βαθισμένους στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Δεν ανέχομαι, συγγνώμη κύριε Θεοφίλου, δεν ανέχομαι τις συμβουλές του Ταλμούδ. Των Ιουδαίων Ταλμουδιστών και του Πούστιν, να το πούμε, ας με συγχωρέσουν παρακαλώ, για την έκφραση του Νταβίντσι. Ανακαλέστε, παρακαλώ. Δεν το ανακαλώ για τον Νταβίντσι. Για τον Νταβίντσι δεν το ανακαλώ. Αυτό το συγχαμένο άτομο. Ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές. Επίσης κάτι άλλο, Κυριαζάκη, επιτρέψτε μου. Δεν ανέχομαι να υβρίζετε. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες που ανήκουν σε άλλα δόγματα. Το γνωρίζετε αυτό. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει που θέλει. Αλλά εμένα το σύνταγμα με καλύπτει γιατί σας προκαλώ να μου απαντήσετε. Εάν βλαστημάγανε το Μωάμεθ ή τους Εβραίους ή το Ταλμούδ που διδάσκουν το ψευδοολοκαύτωμα στο Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Χουτσίκου κάνει το κορόιδο. Σας παρακαλώ που έχουμε 4 Εβραίους συμβουλάτορες στο Υπουργείο Παιδείας και κανείς δεν μιλάει. Ελλάδα είναι αυτή. Χριστιανοί είμαστε, σας παρακαλώ. Ξέφυγα, αλλά το κάνω από ιερία ανάκτηση. Δεν είμαστε Ελλάδα. Τελειώστε λίγο με τον ίστρο σας, να σας πούμε δύο πράγματα. Δύο πράγματα να σας πούμε. Δεν μπορούμε γενικά τους αυτόκλητους προστάτες της Ορθοδοξίας. Συγγνώμη κύριε, μπορεί να έχετε δίκιο. Ο κύριος, ξέρετε τι μου λέει. Όσοι με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων. Δεν είμαστε ούτε γραφικοί, εσείς προκαλείτε γραφικοί. Γιατί η Λουκά δεν ανήκει.
καθένα θα παραδώσει το ίδιο μόνο του. Βεβαίω. Δεν θα έρθει πριν βάσει το Ευαγγέλιο όμω. Βάσει το Ευαγγέλιο που μου ζητάει και λύσει συγκεκριμένα πράγματα το Ευαγγέλιο. Αυτοί οι άνθρωποι κόσμια. Ούτε φασαρίε κάνανε όπω καταγνωρίσαν τα μέσα μαζική ενημέρωση και ντρέπομαι γιατί η δημοσιογραφία. Ναι, αλλά δεν έχει σχέση με εμά, κύριε Σπίνο. Δεν τη θέλουμε εμεί τη Λούκα. Βγήκαν όμω συνάδελφοι σα και είπαν ότι θα γίνουν έκτροπα φασαρίε, θα πεταχθούν στο ξύλο. Πού γίναν όλα αυτά, κύριε. Και όταν είπα ότι πίσω από αυτού είναι η μοσόχια. Δεν έγινε τίποτα. Ξέρετε, πιο εύκολα. Κύριε Λαζάκη, πιο εύκολα βλέπει κανείς την κυρία Λουκά παρά τη Μοσάδη και την ΑΕΠ. Μα με συγχωρείτε, αυτό δεν θέλω να πει. 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 Δεν θέλω να ανάκτησή σας έδωσα βήμα, μην ανησυχείτε. Είστε ξεκάθαροι. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μουστάκη. Μια ιστορική αποκατάσταση. Δεν μπορούμε να αποκαλούμε ψευδοολοκαύτωμα τα όσα υπέστησαν οι Εβραίοι. Μπορεί να μην 6 εκατομμύρια. Δεν είναι λιγότερο για αυτό το λέω γιατί ήταν στημένο. Δεν ξέρω πόσα ήταν στημένο είναι, από τους ραβίνους. Ψευδοολοκαύτωμα. Για να περάσουν το καινούριο. Ήταν εχοστοιχεία, κύριε Μουστάκη. Και να το διαγράφουμε. Όχι, δεν το διαγράφουμε, μόνο κύριε Μουστάκη. Ήταν πολύ λιγότερο. Είχαμε στη Θεσσαλονίκη 150.000. 75.000 θα ήταν. Και μια στιγμή. Μπορεί να μην είναι 6, δεν ξέρω πόσα είναι. Ναι, αλλά δεν μπορεί μέτρησα. Να βγαίνει ο νόμος δεν μπορούμε να λέμε και να λέει όποιος λέει κάτω από 6 εκατομμύρια. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Τη δεν είναι δημοκρατία. Υπότιτλοι να ψευδοολοκαύτωμα. Όχι, δεν την μπορεί να πει ότι υπάρχει ένα καταλαβαίνω την αργία σα. Αισθάνεστε ότι βάλετε. Το καταλαβαίνω. Αλλά σα παρακαλώ. Κάνετε σκληρέ αναφορέ μέσα στο Υπουργείο μεγάλο μέρο των τηλεθεατών. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι αισθάνεστε ότι βάλετε. Αντιδράτε οργισμένα γιατί αισθάνεστε ότι είστε στη γωνία και σα τυπούν. Το καταλαβαίνω. Αλλά σα παρακαλώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, αγαπητέ συνεργείτε. Εγώ σα δεν ξέρω. Το έχω πει. Είναι ιερά αγαπητά. Έχει δικαιώματα και ο κύριο Λαζάκη. Και του μα είπε. Βαλόμεθα συνεχώ. Μοναχέ μου, μοναχέ μου. Ο ίδιο ο Χριστό λέει ότι οι εχθροί τη Εκκλησία. Συνεχώ πολεμείται η Εκκλησία. Συνεχώ θα πολεμούν την Εκκλησία. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα. Πολέμιο τη Εκκλησία. Δεν μίλησαμε για εσά. Λέμε μία άποψη. Ποιο διαφοροποιείται λίγο από τη δική σα. Κατεντάξτε σαν να δείτε και κάτι άλλο. Μήπω είναι μέσα οι εχθροί τη Εκκλησία περισσότερο. Είναι μέσα από τον έξω. Πολύ φοβάμαι. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Οι εχθροί τη Εκκλησία δεν είναι μόνο άνθρωποι, αλλά είναι και πνευματικέ οντότητε. Και δαίμονε. Και δαίμονε. Σα παρακαλώ, τον κύριο Θεοφίλου. Θα επιστρέψω σα, κύριε Λαζάκη. Δεν θα δικηθείτε απόψε, μη μου ανησυχείτε. Σα ευχαριστώ κιόλα. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ήδη το βήμα είναι δικό σα. Δεν υπάρχει. Με συγχωρείτε. Ήθελα να κάνω δυστυχώ την παρατήρηση ότι σαν να μην ακούω χριστιανού να μιλάνε. Γιατί, επειδή δεν συμφωνούμε με τον Ιωαννικό Εβραίο. Επειδή κάνετε λάθος. Με αυτή την πολεμική με συγχωρείτε. Θα κάνετε. Θα κάτσετε με σταυρωμένα χέρια. Θα κάτσετε με σταυρωμένα χέρια, ναι. Λοιπόν, δικαίωμά σα. Επειδή είχατε πει για σύμβολο, ο Μακάριος είχε σύμβολο τον Ιξάν Αλή. Ο οποίο ήταν σημαντικό αμεθανό. Λοιπόν, πρέπει να ακούσουμε. Ο Μακάριος ήταν μασόνος, είναι γνωστό αυτό τη πάση. 300 του βαθμού. Μα όλα τα ρίχνουμε στου μασόνους. Γιατί δεν φταίνει μασόνος. Κύριε Λαζάκη, σα παρακαλώ. Ξεφεύγουμε από την ουσία του χριστιανισμού. Αυτό είναι που με λυπεί. Θα προτιμούσα. Να σα παρακαλώ, κύριε Σταυρίδη. Είπα ότι έχουν δικαίωμα να διαδηλώσουν. Έχουν το δικαίωμα να διαδηλώσουν εφόσον θεωρούν ότι θίγονται. Σωστό αυτό. Αλλά πολύ περισσότερο θα τους ήθελα να διαδηλώσουν εναντίον του πολέμου στο Ιράκ, εναντίον της επικείμενης εισβολής στην Περσία. Για αυτά τα πράγματα. Όχι για ένα έργο το οποίο στο κάτω-κάτω θίγει περισσότερο τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία παρά την Ορθόδοξο. Πριν έρθω εδώ, έχω κοιτάξει τη βιβλιογραφία στο διαδίκτυο. Και έχω δει κριτικές κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, είναι κάτι που θίγει περισσότερο από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο Χριστός είναι πρόσωπο λατρευόμενο και ψωροδόξο. Εγώ σου λέω ότι διάβασα τον Χριστό. Κύριε, επιτρέψτε μου την επικοινωνία με τους τηλεθεατές. Σας παρακαλώ, κύριε. Κύριε Βασιλόπουλε. Κοίταξε τη βιβλιογραφία εκεί. Καλό σας βράδυ, παρακαλώ. Κύριε, σας παρακαλώ. Κύριε Βασιλόπουλε, το μικρόφωνο ανοιχτό σε εσάς. Ναι, καλησπέρα σε εσάς και στους καλεσμένους σας. Άστε καλά. Θα ήθελα να πω τη γνώμη μου. Επειδή αυτές τις μέρες έχω εκνευριστεί αρκετά με τη στάση των, ειδικά των ρασοφόρων, ήθελα να πω ότι... Γενικά ναι. Των ρασοφόρων, μήπως γενικεύεται και πρέπει όχι, να προστατεύσουμε για κάποιους ρασοφόρους. Επειδή και από, γενικά και από άλλες εκπομπές που παρακολουθώ,
που παρακολουθώ, αλλά και από τη δική σας, θα ήθελα να πω τη γνώμη μου. Βεβαίως. Σχετικά με την ταινία, με το βιβλίο κλπ. Και τη στάση των δασοφών. Πιστεύω, δεν ξέρω αν προσβάλλει η ταινία ή το βιβλίο, αλλά περισσότερο η γνώμη μου είναι ότι σχεδόν, κατά τη γνώμη τη δική μου, το σύνολο των δασοφόρων προσβάλλει και εμπορεύεται το όνομα του κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη θρησκεία. Και αυτό είναι τρεις χειρότερο παρά η ταινία. Και πιστεύω ότι τη διαφήμιση που κάνουν η Εκκλησία στην ταινία αυτή, εάν δεν κάναν τέτοια διαφήμιση και τέτοιο ντόρο θόρυβο, δεν πιστεύω ότι θα γινόταν τόση μεγάλη ζημιά. Και επειδή είμαι κάποιας ηλικίας, θυμάμαι από χρόνια τώρα και από τη δεκαετία του 70 με τον Ιησού Χριστό υπέρ λαμπροάστρο, με την αντίδραση και μόνο της Εκκλησίας πήγε περισσότερος κόσμος να δει το έργο. Από περιέργεια λέτε δηλαδή. Από περιέργεια. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι η διαφήμιση ακόμα ίσως είναι παρατραβηγμένο. Σκέφτομαι ότι ίσως παίρνει και κάποια αυτή για να κάνει διαφήμιση στις ταινίες και στα βιβλία, τα οποία μετά βγαίνει και κατηγορεί. Ίσως να έχω λάθος, αλλά κάπου το μυαλό μου πάει και εκεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλόπουλο. Ναι, παρακαλώ. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι πιστεύω ότι αν κατέβαινε ο κύριος Ιμώνης Χριστός στη γη αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου ίσως την παρατραβηγμένη έκφραση που θα πω, ότι θα έπαιρνε Καλάζνικοφ για να διώξει πολλούς από το ιερατείο, όχι μαστίγιο, Καλάζνικοφ. Γιατί εμπορεύονται και την ελπίδα του κόσμου και τη θρησκεία και το όνομα του κυρίου Χριστού. Οι ίδιοι δασοφόροι και όχι κάθε ταινία. Ευχαριστώ, κύριε Βασιλόπουλο. Σωστό. Μοναχέ μου, βλέπετε ότι ο κόσμος βλέπει και με άσχημο μάτι και πολλούς δασοφόρους. Λογικό. Και υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μιας και αναφερθήκαμε σε σκάνδαλα. Όλα αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία. Το ξέρω ότι με αυτό που θα πω πάλι θα βγουν κάποιοι και θα πούνε ότι είμαι γραφικός. Καθώς οδεύουμε προς το τέλος, προς τη συντέλεια των αιώνων, αυτά τα γεγονότα θα πληθαίνουν και θα αποδεικνύεται αυτό που είχε πει ο κύριος Ιμών Ιησούς Χριστός στο Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Πολλοί εκλεκτοί, λίγοι εκλεκτοί. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοί σας, δεν θα πω ονόματα. Αυτό δεν σας αφορά εσάς. Φυσικά μας αφορά. Να το σκέφτεστε. Φυσικά μας αφορά και παίρνουμε καθημερινά, αγωνιζόμαστε για αυτό το πράγμα. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Μήπως αγωνίζεστε λάθος. Το έχετε σκεφτεί. Θα το μάθουμε εν ημέρα κρίσεως, αγαπητέ μου. Θα το μάθουμε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να ομολογήσουμε τον κύριο Ιμών Ιησού Χριστό. Σταυρωθέντα και αναστάντα. Είμαστε ξέρετε υποχρεωμένοι. Πόσοι τον ομολογούν καθημερινά. Θα το μάθουμε. Με μια άλλου είδους δράση. Θα το μάθουμε εν ημέρα κρίσεως. Και ο ίδιος ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο: εκ των ελεγωμένων σου θα σε κρίνω, δούλε πονηρέ. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο, ο Κύριος λέει πως εν ημέρα κρίσεως θα δώσουμε λόγο για κάθε αργόρημα που είπαμε. Για να το πω επί το λαϊκότερο, τις συζήτησεις αυτές που κάνουμε περί ανέμων και υδάτων. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Ολοκληρώστε το παρακαλώ. Ναι. Βλέπω από κάποιους συναδέλφους σας σήμερα. Δεν το κάνω αυτό για να προκαλέσω. Είχα σηκώσει ένα σταυρό σε μια εκπομπή. Και μου είπε ένας συνάδελφός σας, γιατί σηκώνεται κάθε λίγο και λιγάκι το σταυρό. Δηλαδή, τι πρέπει να σηκώσω, καμιά ηλεκτρική κιθάρα και να παίξω τις παρτούρες του Τζίμι Χέντριξ. Αυτό είναι το σταυρό. Στηρίζω εκεί και εκεί υποστηρίζω. Αυτός δεν είναι τηλεοπτικός φασισμός και δημοσιογραφικός. Μην τρελαθούμε. Όχι, Έλληνες. 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 Αυτό είναι ειδωλολατρία όμως. Κάνετε λάθος, αγαπητέ μου. Όχι, ειδωλολατρία. Τώρα μην το λέτε. Να μην το σηκώσει το σταυρό εδώ, να το κατεβάσουμε και από το σχολείο. Να το κατεβάσουμε και από τα. Μου, αγαπητέ μου Μοναχέ, άλλο να οδηγούμε σε γραφικές εικόνες, σαν αυτή που είδα πριν. Δεν είναι γραφικές, κύριε Χαρίτο. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου. Δεν είναι γραφικές, γιατί έχω το δικαίωμα να εκφράσω την άποψή μου και να διαφωνείτε. Εντάξει, διαφωνώ. Αυτό που δεν δίνει το δικαίωμα από τη συγκέντρωση. Εσείς θέλετε να απαγορευτεί το δικαίωμα κάποιου να πάει να δει μία. Όχι, δεν το είπαμε αυτό. Είναι αυτό, με αυτό ρώτησα. Κάτσε και εκεί μου είπατε. Σταυρός. Όχι, όχι, είναι γραφική. Τώρα είναι εικόνα, σαν να ξεκινάμε να σηκώνουμε την κουβέντα από την αρχή. Όλοι οι Έλληνες. Σας διαβεβαιώνω. Σας διαβεβαιώνω. Ακούστε με λίγο. Σας διαβεβαιώνω ότι όλοι οι Έλληνες μέσα από το ποκάμισό τους φοράνε ένα σταυρουδάκι. Δεν περπατάνε στον δρόμο και το κρατάνε στο χέρι τους. Δεν περπατάνε στο λεωφορείο και το κρατάνε στο χέρι τους. Δεν είναι στην δημοσιογραφία. Δεν περπατάνε στον δρόμο και το κρατάνε στο χέρι μου. Αυτό κάνετε. Μα τι κάνετε τώρα. Κάνετε λάθος και σημασία. Δηλαδή, πρέπει να ανοίξω το ποκάμισό μου και να βάλω το σταυρό. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί είναι κάτι για το οποίο ντρέπομαι. Και σημασία έχει ο άνθρωπος να πηγαίνει όχι με το σταυρό στο χέρι όπως κάνουν οι σταυροφόροι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και σφάζανε κοσμάκι, αλλά με το σταυρό στην καρδιά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν το σταυρό στην καρδιά. Εγώ όλα τα αγαπημένα μου πρόσωπα πρέπει να τα έχω αγκαλιά μου στην εκπομπή. Αυτό που αγαπάω δεν το δείχνω. Αυτό που αγαπάω δεν το δείχνω συνέχεια. Το έχω στην καρδιά μου και μένει εκεί. Εσείς εκείνο που εκτιμώ εγώ θα έπρεπε απόψε, χτες, αύριο, μεθαύριο να έχετε τηλεοπτικό βήμα έτσι όπως σας το δίνουν. Επιτρέψτε μου. Αντί αυτών των γραφικών εικόνων και να πείσετε. Επιτρέψτε μου. Άρεσε, παρακαλώ. Μην φυτιλιάζει την κουβέντα μου και να πείσετε
τον κόσμο. Γραφική είναι η μασόνη με τα σπαθάκια. Οι Εβραίοι που κάνουν τις τελετές του αίματος στις συναγωγές. Αυτή είναι γραφική. Εγώ δεν έχω δει εγώ κανένα κανάλι να το κάνει. Σας παρακαλώ. Ποιος το είπα τώρα. Κύριε Λασάκη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Λασάκη, είναι ανακρίβειες αυτά. Αυτά μας κάνετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και λέτε ανακρίβειες. Μισό λεπτό. Άρη, σε παρακαλώ, επιτρέψε μου. Να σταματήσω εδώ. Πρέπει να κλείσω το δελτίο. Κύριε Λασάκη, σας παρακαλώ. Επειδή αύριο θα δώσουμε συνέχεια στον διάλογο αυτό. Θέλετε να παρευρίσκεστε στο αποκαλυπτικό δελτίο. Ναι, γιατί όχι. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλό όλους τους κυρίους. Αν θέλουν αύριο κοντά μας στο αποκαλυπτικό δελτίο. Ο πρόεδρος, ποιος είναι? Υπάρχει τηλεοπτικός χρόνος, κύριε Λασάκη. Ένας άλλος, ο Παναγιώτης. Άρη, σε παρακαλώ. Βοήθησε με, σε παρακαλώ. Κύριε Λασάκη, υπάρχει τηλεοπτικός χρόνος. Δεν σας αφαιρώ τίποτα. Να είστε σίγουρος γι' αυτό. Πρέπει να σεβαστώ όμως και εγώ τον τηλεοπτικό χρόνο. Και δώστε μου την άφηση στο Τάτος. Χαριτάτο. Διαφορετικό νόημα. Γιατί όταν αύριο από εγώ για τον κωδικό Μπενταμβίτση, τι αποκαλύψει που έχουν ήσουν. Ήταν δυναμικό και καθαρό. Επιτρέψτε μου. Καλό βράδυ. Φίλοι τηλεθεατές, μην ξεχνάμε, το ρεπορτάζ στηρίζεται μόνο σε εσάς. Η συνέχεια αύριο. Καλό σας βράδυ. Απαλλαγή 4.